Ένας καρδιολόγος Μαράγδα σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής, ένας υπάλληλος εφορίας στα δυτικά προάστια και ο προϊστάμενος ΕΦΚΑ σε Κωμόπολη της Βιωτίας είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ο γιατρός, σύμφωνα με την αστυνομία, ελάμβανε από την 66χρονη αρχηγό από 300 έως 400 ευρώ για κάθε βεβαίωση που χορηγούσε στο κύκλωμα, ενώ οι δύο άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι έπαιρναν δωράκια από την αρχηγό. Το κύκλωμα, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, εφοδίας με πλαστά έγγραφα αλλοδαπούς και στη συνέχεια εξασφάλιζαν την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα μας. Από την μέχρι τώρα έρευνα των αδιάφρων έχουν εξακριβωθεί τουλάχιστον 185 περιπτώσεις αλλοδαπών, για λογαριασμό των οποίων τα μέλη της οργάνωσης κατέθεταν δικαιολογητικά για την νομιμοποίησή τους. Ακόμα και παραγγελίες μέσα από την φυλακή για την έκδοση αδειών διαμονής αλλοδαπούς δεχόταν το κύκλωμα. Η δεύτερη οργάνωση που συνεργάζονταν με μέλος της πρώτης εντόπιζε ακίνητα στην Αττική και τα πουλούσε σε υποψήφιους αγοραστές. Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις ακινήτων, ένα στη Νέα Σμύρνη, ένα στο Ψυχικό και ένα στο Παπάγου, η εγκληματική οργάνωση είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να πουλήσει τα ακίνητα σε υποψήφιους αγοραστές. Έγιναν 12 συλλήψεις, 9 ακόμη επιπλέον κατηγορούμενοι, 1.200.000 ευρώ τα κέρδη των δύο κυκλωμάτων.